Θανάσης Δρούγος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλή εβδομάδα. Εξόντωσαν καλή εβδομάδα και τον επικεφαλής της Χαμάς στον Λίβανο. Τον ανακοίνωσε η ίδια η οργάνωση, έτσι. Ναι, γιατί έγινε ένα χτύπημα. Συνήθως του Ισραήλ δεν χτυπούσαν εδώ και πολλά χρόνια το κέντρο της Βηρυτού. Άλλο η Νταχύα, έτσι, άλλο η Νότια Βηρυτός. Έτσι, η Νότια Βηρυτός είναι τα προπύργια της Χεζμπολάχ και πληθυσμιακά και βεβαίως οργανωτικά και όχι μόνο. Τώρα εδώ έγινε ένα χτύπημα σε μια οργάνωση η οποία έχει άμεση, ήταν παλαιότερα στη Χαμάς, μικροδιάσπαση έγινε. Προφανώς το χτύπημα όμως ήταν, σκοτώθηκαν τρία στελέχη, το ένα ηγετικό μάλιστα, στο σπίτι μέσα στο κέντρο της Βηρυτού. Γιατί συνήθως για προφανείς λόγους να μην υπάρξουν μεγάλες παράπλευρες απώλειες, αντιλαμβάνεσαι ότι αποφεύγονταν πάντοτε η Βηρυτός, άλλο το 1982 και άλλο το 2024. Να σου δώσω κάποιες πληροφορίες πριν σου πω μια σειρά από επισημάνσεις μου. Πρώτα απ' όλα, για μένα προσωπικά υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει γίνει χθες, γιατί ο επικεφαλής της ανταξιαρχίας Αλκούτς, της πλέον επίλεκτης επαναστατικής φρουράς του Ιράν, δηλαδή του IRGC, ο Γκανί, ο Ισμαήλ Γκανί, έχει μεταβεί στη Συρία, και το ξέρω που, ας πούμε, σίγουρα αυτό, για επικοινωνία με στελέχη της Χεζμπολάχ, από τα εναπομείναντα υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ και με την παρότρινση του Ασάντ, ο οποίος θες είπε κάποια λόγια, με σκοπό να δουν για τα επόμενα βήματα. Και ενώ βεβαίως προετοιμάζεται και η κηδεία του Νασράλα και όλα τα σχετικά από τους Σιίτες. Δηλαδή, έχουμε μάλλον λόγια τον Ισμαήλ Γκανί, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο αρκετά σημαντικό, τουλάχιστον μετά τη δολοφονία Σολεϊμανία από τους Αμερικανούς το 2020 το Γενάρη στη Βαγδάτη, ο οποίος συντονίζει κάποια πράγματα με την, είπαμε, με τα εναπομείναντα στελέχη Χεζμπολά στη Δαμασκό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυστημή ότι ο νέος αρχηγός της, ο Σαφεντίν, που το λέγαμε, της Χεζμπολάχ, ο οποίος και αυτός είναι κληρικός, γι' αυτό και φοράει αυτό το μαύρο τουρμπάνι, θεωρώντας ότι είναι όπως και ο Νασράλα του Μωάμεθ απόγονη, του προφήτη, αυτός ο Σαφεντίν έχει τον αδερφό του, η έκφραση που θα πω δεν είναι σωστή, αλλά ο κόσμος θα την καταλάβει, είναι ο ίδιος, ας το πούμε, ο πρέσβης της Χεζμπολάχ, ο πρέσβης εντός εισαγωγικών της Χεζμπολάχ στην Τεχεράνη, ο αδερφός του Αμπντουλάχ Σαφεντίν. Αυτός έχει επαφές σε διάφορες περιοχές με στελέχη του καθεστώτος των Χουμεϊνίδων και αυτό βεβαίως προφανώς έχει να κάνει με το τι γίνεται με τα επόμενα διλήμματα και της Χεζμπολάχ και του Ιράν αναφορικά με τη συνεργασία και τα επιτυχών κλιμάκωση της κρίσης και του πολέμου. Τώρα ο Σαφεντίν, θέλω να σου πω ότι καταζητείται από τους Αμερικανούς και τους Σαουδάραβες για θέματα τρομοκρατίας από το 2017, δηλαδή ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ. Είναι 4 χρόνια μικρότερος του Νασράλα, δηλαδή 60 χρόνων. Δεν έχει εμπλοκή με την κοινοβουλευτική παρουσία της Χεζμπολάχ, δεν έχει εμπλοκή, αλλά οπωσδήποτε έχει και αυτός επιχειρησιακές γνώσεις. Μπορεί να μην ήταν υπαρχηγός της Χεζμπολάχ, μπορεί να ήταν επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου μέχρι χθες και της οργάνωσης Σούρα, αλλά από εκεί και πέρα έχει τις διασυνδέσεις και είναι ακόμα πιο ιρανόφιλος, αυτό μου έλεγαν, ακόμα και με τον Αστράλα που ήταν υπάλληλος του Ιράν. Να το πω και αυτός, δηλαδή, μην φανταστεί κανείς ότι δεν είναι. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι το εξής, ότι υπάρχει το θέμα με τη Χεζμπολάχ και με το συντονισμό, το τι γίνεται, γιατί μέσα στο Ιράν υπάρχει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θέλουν να αντιδράσουν, θέλουν να αντιδράσουν, αλλά τουλάχιστον ο Μεν Πεσικεσιάν και ο προσωπικός του σύμβουλος, ο πρώην υπουργός εξωτερικών του Ιράν, που διαπραγματεύτηκε τότε και τα πυρηνικά, ο Σεντ Τζαλίλι, που θεωρούνται πιο για τα δεδομένα του Ιράν μετριοπαθείς, συζητούν αυτή τη στιγμή και θα έχουν μια συνάντηση μεγάλη με όλες αυτές τις πληρεξούσιες αντιπροσωπείες στην Τεχεράνη, Λίαν προσεχώς, για να δουν τα επόμενα βήματα του άξονα της αντίστασης. Εδώ έχει χτυπηθεί ο πιο ισχυρός πληρεξούσιος του άξονα της αντίστασης. Δεν συγκρίνει τώρα η Χεζμπολάχ με τους Χούθη ή με τις πολιτοφυλακές της Ποταμίας. Έτσι είναι μέρα με νύχτα τώρα. Μην το συζητάμε. Να πω εγώ τώρα, έχουμε σε κάτι άλλο. Είναι τρία μεγάλα διλήμματα για μένα, έτσι το ονομάζω. Και τα σκεφτόμουν χθες το βράδυ. Το ένα είναι τα διλήμματα της Χεζμπολάχ, το δεύτερο είναι τα διλήμματα του Ιράν και τα διλήμματα του Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ τώρα, όπως είναι, ασφαλώς έχει εξασθενήσει, ασφαλώς το decapitation, ο αποκεφαλισμός ηγεσιών είναι σημαντικός και προβλήματα εσωτερικά σίγουρα, γιατί υπολογίσιμα επιχειρησιακά στελέχη είναι εκτός, αλλά αυτή η στιγμή παραμένει επικίνδυνη και παραμένει αυτή η στιγμή οργάνωση η οποία είναι σαν την Αλ-Κάιντα, είναι σαν το ISIS και να το αποκεφαλίσεις εξακολουθούν αυτή στην προηγούμενη περίπτωση να υπάρχουν άτομα τα οποία παρά την επιτυχία του Ισραήλ να έχει κατατροπώσει υπολογίσιμους επιχειρησιακούς διοικητές, μην ξεχνάμε ότι παραμένει. Δηλαδή είναι μια οργάνωση η οποία είπαμε είναι ο πιο ισχυρός μη συμβατικός στρατός στον πλανήτη. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το λάβουμε υπόψη. Δηλαδή τι θα κάνει τώρα το πρώτο δίλημα η Χεζμπολάχ.
θα ενεργοποιηθεί, όπως λέει ο Ναΐμ Κασέμου, υπαρχηγός της, όπως λέει ο Χασέμ Σαφεντίν, ο διάδοχος του Νασράλα, θα προχωρήσουμε, δεν θα προχωρήσουμε, θα μείνουμε αποκλειστικά να αποκρούσουμε ενδεχόμενη η Ισραηλινή επέμβαση μέσα στο Νότιο Λίβανο από τα σύνορα, τα νόμιμα, μέχρι τον ποταμό Λιτάνη που είναι 28 χιλιόμετρα και 300 μέτρα. Θα δούμε. Ένα. Πάνω σε έχει δίγημα η Χεσμολάχ τεράστιο πέραν των εσωτερικών προβλημάτων, αλλά μην ξεχνάμε, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, Λάμπρο, και τη Χαμάς την είχε εξοντώσει ως ένα βαθμό το 2004 με τον Γιασίν και με τον Ρασίντι το Ισραήλ, και το 2004 αυτά έτσι με δολοφονίες επιτόπου, και το 2023-2024 η Χαμάς ήταν σε υπολογίσιμη παρουσία. Το ίδιο και η Χεσμολάχ, έτσι. Γιατί η Χεσμολάχ το 1982 έχασε το Μουσάουι, τον πρώτο Νασράλα αφεντικό, και μετά είσαι ο Νασράλα και επιβίωσε 32 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή αυτές, για μην πάω στην Αλκάιδα. Α, ήταν 32 χρόνια ο Νασράλα. Βέβαια, 32 χρόνια ο Νασράλα μετά τη δολοφονία Μασάουι, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αγροτικό δρόμο στο Νότιο Λίβανο από επίθεση τις πρώτες του Ισραήλ. Αυτός, η γυναίκα του και τα δύο κορίτσια του, οι κόρες του. Mm. Άρα αυτή τη στιγμή με 32 χρόνια τώρα ο Νασράλα, αυτό λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Και κάτι άλλο, ο Νασράλα, παρά τα άπειρα αρνητικά που είχε, έβγαινε και μιλούσε, αν θυμάσαι, κάθε Πέμπτη Παρασκευή, κάθε εβδομάδα στον κόσμο. Δηλαδή έβγαινε προς τα έξω. Εδώ, ας πούμε, δεν ήταν σαν την περίπτωση Μπιν Λάντεν ή σαν την περίπτωση της Αουάχρη της Αλκάιντα, οι οποίοι κρυβόντουσαν στα σπήλαια της Τόρα Μπόρα και στο βόρειο ανατολικό Αφγανιστάν. Άρα αυτές οι οργανώσεις θέλουν μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό το λόγο είμαι λίγο, ενώ θεωρώ μεγάλα τα χτυπήματα και πολύ σοβαρά και επιτυχή του Ισραήλ, δεν λέω αυτή ότι εξασθενίζουν και στο 100%. Τώρα τα διλήμματα για το Ισραήλ είναι, θα κάνει χερσαία εισβολή, ναι ή όχι. Και αν θα την κάνει για μια ζώνη της τάξης 3-5 χιλιόμετρων από την όριο γραμμή, μέσα στα 5 χιλιόμετρα, μέσα με μηχανοκίνητες και τεθωρακισμένες δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο, ή θα προχωρήσει όπως είχε κάνει και το 2006 προς τη γραμμή Λιτάνη, γραμμή του μοναδικού ποταμού, ο οποίος είναι καθαρά λιβανέζικος. Έτσι ξεκινάει από το Ανατολικό Λίβανο και βγαίνει έξω, εκβάλλει στη Μεσόγειο. Θα το κάνει για παραπέρα, θα το κάνει για να παραμείνει. Δηλαδή, γιατί τώρα αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Νετανιάχου εμφανίζεται ενισχυμένος. Από την άλλη πλευρά, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω και ποιες θα είναι οι τυχόν αντιδράσεις, αν και είδα ότι η Γιάιρ Λαπίντ, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, είναι να πάμε μέχρι το Λιτάνι. Δηλαδή, μην εγκαταλείπουμε και κοιτάμε τους Χούθη. Το πρόβλημα είναι η Χεσμολάχ. Και με προξένησε εντύπωση ότι εκ των αρχηγών της αντιπολίτευσης και άλλα κόμματα που ήταν, ας πούμε, αυτές τις μέρες στην δημοσιότητα στο Ισραήλ, είπαν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί η Χεσμολάχ είναι το μακρύ χέρι, το φίδι. Mm. Και το τρίτο είναι το Ιράν, τι κάνει, για να κλείσω. Το Ιράν, αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, αυτοί ανησυχήσαν πάρα πολύ, γιατί αμέσως την Παρασκευή το βράδυ μεταφέραν στο βορειοανατολικό Ιράν τον από την Ιερά Πόλη Κομ, τον Αγιατολά Χαμενεΐ με το γιο του. Έγινε μεταφορά, όπως πρέπει να έχει γίνει βεβαίως και στην περίπτωση του αρχηγού της Σινουάρ της Χαμάς. Τώρα το Ιράν είναι μεγάλη χώρα. Το Χαμαστάν, δηλαδή στη Γάζα, είναι μικρή. Μπορεί να κρυφτεί και πολύ, αλλά όσο και να είναι. Άκουσα τον πρώην αρχηγό των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα email, τον Ασκενάζη, ο οποίος μου έστειλε ένα ενδιαφέρον άρθρο, στο οποίο είχε γράψει, και ο οποίος ήταν πριν από 5 χρόνια αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. Είπε αυτή τη στιγμή ότι σε κάποιες φάσεις το Ισραήλ καθυστέρησε, διότι έπρεπε, λέει, αυτή τη στιγμή να περάσει άμεσα στα τούνελ και να εξαφανίσει, να μην υπάρχει κανένα τούνελ σήμερα ακόμα. Mm. Τέτοια τούνελ υπάρχουν, και αυτό το λόγο, λέει, επίσης, το Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ είχαν επιτυχία. Μπαίναν και εγώ στο Χάν Γιουνίς, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Μπαίναν στο Χάν Γιουνίς και μετά, αφού κάνανε καθάριση, σε 25 λεπτά, μία ώρα φεύγανε και ξαναγυρίζαν όσοι ήταν εναπομείναντι της Χαμάς. Αν θες να κάνεις, λέει, clear cut και να εξολοθρεύσεις, πρέπει, ας πούμε, εδώ πέρα μέσα να παραμείνεις στην περιοχή, όπως έλεγε ο Πετρέος, ο στρατηγός, στο Ιράκ. Του μετά σανταμικού μπαίνω μέσα και παραμένω και δεν σε αφήνω για κάποιες μέρες. Ενώ ο Ισραήλ είχε επιτυχίες, δεν το συζητώ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να το δούμε αυτό. Τελειώνοντας, Λάμπρο, θα έλεγα το εξής, ότι είναι τα πράγματα δύσκολα. Δεν είναι πιθανότατα η συνέχιση. Δεν το συζητώ ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Το μέτωπο με τους Χούθη θέλει προσοχή, αλλά δεν είναι Χεσμολάχ. Διότι 1830 χιλιόμετρα πήγαν 16 Ισραηλινά αεροπλάνα και χτυπήσαν τη Χοντέιτα και τη Ρασίσια στα λιμάνια Δέιτα 2 της Ιεμένης, που είναι υπό τον έλεγχο του Χούθη. Επιχείρηση καταστρέψανε εκεί κυρίως τις περιοχές που είχαν καύσιμα, ξέρεις, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Όλες αυτές τις αποθήκες, γι' αυτό και είχαν και τεράστιες φωτιές χθες και στα δύο λιμάνια. Όπως είναι τα πράγματα, βλέπω και τον έναν πόλεμο, το έχουμε πει, και τον άλλο να συνεχίζονται κανονικά. Και βεβαίως, Λάμπρο, να πούμε ότι η υπόθεση πλέον παίρνει και άλλες διαστάσεις. Κανα δύο άλλοι πολιτικοί που είχαν στο παρελθόν ίσον με τον Νετανιάχου, βλέπω αυτή τη στιγμή ότι ξαναμπαίνουν, έστω και χωρίς μεγάλη δικαιοδοσία, ως υπουργοί στην κυβέρνηση
συνασπισμού του Νετανιέχου που έχει ορισμένα στυροπυρηνικά ακροδεξιά σιωνιστικά, να το πω έτσι, όπως το ένα κόμμα λέει και σιωνιστικό κολαστήρ έχει. Και βεβαίως μην ξεχνάμε αύριο να δούμε τι θα είναι τώρα, γιατί αν δεν αντιδράσουν, αν δεν κάνουν κάτι. Δεν κάνανε, ας πούμε, μετά την περίπτωση Ισμαήλ Χανίγια στις 31 Ιουλίου. Το θέμα είναι αν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί ξέρουν ότι. Αν μπορούν. Ναι, σωστό. Και αν μπορούν και εφόσον αν το κάνουν, τι αντίπεινα θα έχουν. Ναι, γιατί προφανώς να το Ισραήλ θα κλιμακώσει. Μην ξεχνάμε ότι γίνεται. Άκουσα κάποιους στρατηγούς, ξέρω να το πω, ότι άλλοι λένε για GBU 28 βόμβα διάτρησης, το που φτάνει 5,5-6 μέτρα. Άλλοι λένε για Μάρκο 84 βόμβα διάτρησης. Πάντως είτε μία είτε άλλη. Είναι προφανώς αυτή μια Αμερικάνικη, δεν το συζητώ. Αλλά ο Μαρκ Κέλλι, ο γερουσιαστής της πολιτείας Βόρειας Καρολίνα, που τον οποίο σκεφτόταν να τον βάλει ως αντιπρόεδρο η Καμάλα Χάρις, ο οποίος είναι πολύ δυνατό μυαλό στα θέματα τα αεροπορικά μέσα στη Γερουσία και τον συμβουλεύονται, είπε ότι χθες τον άκουε για Μαρκ 84. Αλλά είδα και δύο-τρεις στρατηγούς που βγάλαν στο CNN, ας πούμε, και λέει ότι έχει είναι GBU 28. Τέλος πάντων, ό,τι να είναι, ήταν βαθιάς διάτρησης, το οποίο έριξαν αεροπλάνα F-15 RAM της Ισραηλινής αεροπορίας. Δεν είχαν ειδοποιηθεί αυτή τη φορά οι Αμερικανοί, γι' αυτό και ευνηδιάστηκε και ο Λόιντ Όστιν μετά την επιστροφή του από τη συμφωνία του Άουκους από το Λονδίνο. Και όταν έφτασε, του είπε ο Γκάλαντ ότι είμαστε λοιπόν από τη Βηρυτό και υπήρξε ένα έντονος λεκτικός, το τονίζω λεκτικός, διαξυφισμός, γιατί δεν ειδοποιηθήκαν οι Αμερικανοί για τη συγκεκριμένη ενέργεια, ενώ τις προηγούμενες φορές είτε κάνει κάτι η Ουκρανία είτε το Ισραήλ σε γενικές γραμμές λάμπρο του ημερών. Πάνω θα έχουμε μεγάλες και σοβαρές εξελίξεις. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Θανάση Ζηρούγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.